κατέστραψε και φρόντιξε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος απέναντι σε όσους προβάλλουν εμπόδια στην ανάπτυξη του εκκλησιαστικού τεμαχίου στη Γεροσκήπου. Μεταξύ αυτών και διάφοροι επιχειρηματίες της Πάφου, τους οποίους η Εκκλησία βοήθησε μάλιστα, όπως είπε, στο παρελθόν. Αλλά η Ευχαριστία δεν είναι καλό πράγμα. Μπορεί να γίνανε εκατομμυρίες. Αλλά εγώ ήθελα να γίνουν και άνθρωποι. Γιατί τα εκατομμύρια δεν φέρνουν την ευτυχία. Από τους επιχειρηματίες της Πάφου, μόνο ο Μιχαλάκης λεπτός ανταπέδωσε τη βοήθεια, αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος πυροβολεί κόμματα και αρμόδιες αρχές για τα αρχαία. Αν στο τεμάχιο έβρισκαν την Αφροδίτη, τονίζει, θα είχαν και έλεος. Δεν θα ανεχθώ κανένα. Εγώ είμαι διαχειριστής της περιουσίας της Εκκλησίας. Αν ήταν δική μου η περιουσία, θα την έκανα ό,τι ήθελα. Πούσα και θα την εχάρισα. Αλλά ως διαχειριστής της Εκκλησίας πρέπει να τη διαχειριστώ με τον πλέον άριστον τρόπο. Ήδη το κίνημα οικολόγων αντέδρασε στις δηλώσεις του Μακαριωτάτου, τις οποίες χαρακτηρίζει θλιβερά παράδεκτες και προκλητικές.